Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, επανερχόμαστε με την παρούσα επίκαιρη ερώτηση. Μισό λεπτό κύριε Λαμπρούρη, μισό λεπτό, δεν σας ακούει. Μισό λεπτό. Ορίστε. Μισό λεπτό. Εντάξει. Ωραία. Πάμε. Ορίστε. Έχω το λόγο του. Ναι, και από την αρχή μάλιστα. Λέω, επανερχόμαστε στην, στο ζήτημα της άρσης των διοικητικών μέτρων για όλους τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς κατά του COVID-19, μετά από την ερώτηση που είχαμε κάνει και τη συζήτησή της φυσικά στις αρχές του Μαρτίου. Και το κάνουμε αυτό διότι τα νέα δεδομένα, τα νέα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν και από ό,τι είδαμε και από τις επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, αναιρούν το αρχικό βασικό επιχείρημα ότι στους ανεμβολίαστους υγειονομικούς οφείλεται η διασπορά του κορονοϊού στους ασθενείς. Αντίστοιχα, το επιβεβαιωμένο στοιχείο της μετάδοσης του κορονοϊού και από τους πλήρως εμβολιασμένους συνηγορούν ότι το μέτρο αναστολής της εργασίας των υγειονομικών, κατά τη γνώμη μας, δεν έχει πλέον καμία βάση. Συνεπώς, το μόνο που πετυχαίνει η κυβέρνηση είναι αφενός μεν να στερεί από τις υποστελεχωμένες δημόσιες μονάδες υγείας εργαζόμενους, χιλιάδες εργαζόμενους, παράλληλα να στερεί από τους ίδιους τα βιοποριστικά μέσα και, και την ασφάλισή τους και φυσικά οι συνέπειες που έχει για τους ασθενείς οι ελλείψεις σε προσωπικό που, που χρειάζεται, είναι αναγκαίο, εργαζότανε και μπροστά στις τεράστιες φυσικά ελλείψεις σε προσωπικό που έχουν τα νοσοκομεία του δημόσιου τομέα υγείας. Αντίστοιχα, η επιμονή στην αναστολή εργασίας παραπέμπουν και δημιουργούν μια τεχνητή επιδείνωση προκειμένου να εδραιωθεί και ως ανάγκη η είσοδος ιδιωτών στις δημόσιες μονάδες υγείας. Η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Υγείας σε δεύτερο χρόνο προέβαλε και προβάλλει την ασηματότητα της εργασίας των υγειονομικών εάν δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Αυτό όμως αφενός μεν είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να υλοποιείται όμως στη βάση προσωπικών απόψεων του Υπουργού Υγείας. Και στη βάση αυτών τα ερωτήματα, κύριε Πρόεδρε, είναι ποια μέτρα προτίθεται να πάρει το Υπουργείο, η κυβέρνηση, ώστε να επανέλθουν στην εργασία τους άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας με την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων σε συχνότητα προληπτικών τεστ, αλλά και με ουσιαστική προσωποποιημένη συζήτηση προκειμένου να εμβολιαστούν και δεύτερον να καταβληθεί το τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο χρόνο εργασίας τους πριν τεθούν σε αναστολή εργασίας και παράλληλα να ρυθμιστεί ο χρόνος ώστε να ρυθμιστεί ο χρόνος αναστολής εργασίας τους και να αναγνωριστεί ο συντάξιμος χρόνος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λαμπρούλη. Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας κύριος Θάνος Πλεύρης. Κύριε Πλεύρη, ορίστε 3 λεπτά. Κύριε Λαμπρούλη, που είχατε θέσει την ερώτηση, όπως βλέπω και από τα προεκτικά που έχει γίνει συζήτηση τον Φεβρουάριο και απαντήστηκε στις 4 Τρίτου 2022, έκτοτε υπήρξε νομοθετική παρέμβαση, η οποία νομοθετική παρέμβαση όρισε ότι συνεχίζεται η αναστολή μέχρι τις 31 Δωδεκάτου του τρέχοντος έτους. Και αυτό συνάδει απόλυτα με όλες τις ανανεώσεις οι οποίες γίνονται λόγω της πανδημίας COVID, όπου και επικουρικό προσωπικό και προσωπικό το οποίο μπαίνει προκειμένου να καλύψει τις θέσεις των ατόμων που μένουν σε αναστολή, αλλά και μια σειρά από άλλες διατάξεις οι οποίες θεωρούνται ότι θα πρέπει να είναι προστατευτικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αντιστοίχως παρατείνονται μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2022. Συνεπώς, η βούληση της κυβέρνησης έχει αποτυπωθεί. Και η βούληση συγκεκριμένη είναι ότι για όσο διαρκεί η πανδημία και υπάρχουν τα χαρακτηριστικά της πανδημίας, ασχέτως αν πηγαίνουμε σε αποκλιμάκωση μέτρων που συνδυάζονται με την επιδημιολογική εικόνα, δεν θα οδηγηθούμε σε άρση της αναστολής εάν τα χαρακτηριστικά της πανδημίας παραμένουν και ορίζονται με αυτόν τον τρόπο ότι έχουμε το πανδημικό φαινόμενο βάσει των οποίων δίνονται παρατάσεις.
Και επειδή αναφερθήκατε και στις θέσεις μου και προφανώς ως προσωπική θέση έχω αναφέρει με έναν ξεκάθαρο τρόπο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αρνούνται την επιστήμη τους δεν θα έπρεπε να υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο είναι κατεξοχήν ένας τομέας όπου η ιατρική φροντίδα καλύπτεται με την πύρηση των κανόνων της επιστήμης. Αυτό όμως το οποίο έχουμε αποφασίσει και το έχουμε αποτυπώσει με νόμο είναι ότι τα συγκεκριμένα άτομα θα παραμείνουν σε αναστολή. Και προφανέστατα υπάρχει άλλη σημασία ζήτημα για τους γιατρούς και νοσηλευτές, άλλη για το διοικητικό προσωπικό. Στους γιατρούς και τους νοσηλευτές υπάρχει μια ξεκάθαρη, πολύ μεγαλύτερη υποχρέωση από το γεγονός ότι οι ίδιοι υπηρετούν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και παρέχουν ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις, όπως και υγειονομικό προσωπικό το οποίο σχετίζεται, απλά με έναν δημόσιο υπάλληλο. Ωστόσο, αυτό το οποίο στην παρούσα φάση έχει αποφασιστεί και έχει δοθεί παράταση είναι ότι συνολικά η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων από όποιο πόστο και αν προσφέρει τις υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας θα πρέπει να τελεί σε αναστολή. Αν αλλάξουν τα δεδομένα θα μπορούσε να επανεξεταστεί το θέμα, αλλά ήδη έχουμε κάτι νομοθετημένο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να κλείνω το μάτι, να δίνω ελπίδες. Με έναν ξεκάθαρο τρόπο τους λέω ότι θα πρέπει να πάνε να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν πίσω στις εργασίες τους. Το γεγονός ότι δεν επιστρέφουν είναι καθαρά δική τους επιλογή, σεβαστή επιλογή ότι δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Αντίστοιχα όμως είναι και σεβαστή επιλογή της πολιτείας, η οποία έρχεται και λέει ότι αυτός που εν καιρό πανδημίας παρέχει τις υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θέλουμε να είναι εμβολιασμένους. Και προφανέστατα αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Ορίστε, κύριε Λαμπρούλη, τρία λεπτάκια για εσάς. Πάνω κάτω και με κάποια άλλη φρασιλογία εμπλουτισμένη, η ίδια απάντηση που δόθηκε και στην ερώτηση, την αντίστοιχη ερώτηση κατά τη συζήτησή της αρχές Μαρτίου. Στην καινούργια λοιπόν επίκαιρη ερώτηση, θα το επαναλάβω ξανά, το είδατε, το διαβάσατε, το είπα και εγώ προηγουμένως, υπάρχουν κάποια καινούργια δεδομένα πλέον, γι' αυτό και εμείς επανήλθαμε. Προκειμένου να συζητήσουμε και να ζητήσουμε φυσικά μέσω της επίκαιρης ερώτησης και της συζήτησης αυτής την άρση αυτών των μέτρων, των διοικητικών μέτρων και την επαναπρόσβληση, συνέχιση της εργασίας των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή. Και αυτά είναι συγκεκριμένα. Τα νέα δεδομένα ότι οι ανεμβολίαστοι δεν μεταδίδουν και το δεύτερο ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν. Αυτό αποδείχθηκε. Είναι πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το ζήτημα μετάδοσης ή μη μετάδοσης και από ποιον και αν είναι εμβολιασμένος ή όχι είναι λυμένο επιστημονικά. Το θέμα είναι να το αποδεχτεί και να το και η ίδια η κυβέρνηση. Και ακριβώς, δείτε τώρα, η ίδια τακτική που ακολουθήθηκε και το προηγούμενο διάστημα, όλο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οδήγησε και σε τέτοιες συμπεριφορές, δεν λέω μόνο υγειονομική, και άλλα τμήματα του πληθυσμού στη χώρα μας. Και ακριβώς αυτό οφείλεται στις παλινοδίες και στην αντιφατικότητα των κυβερνητικών μέτρων και του προηγούμενου διαστήματος, που αναπαράγουν και δίνουν χώρο σε αντιεπιστημονικές, ανορθολογικές, αντισκοταδιστικές, αντιεμβολιαστικές απόψεις. Και η κυβέρνηση φυσικά είναι βούτυρο στο ψωμί της και τις αξιοποιεί ως βολικό αντίπαλο, προκειμένου να κρύψει την ευθύνη της. Γιατί? Για την πολιτική που ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, για τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, εξοπλισμό κτλ. Των δημόσιων μονάδων υγείας, η οποία κατάσταση θα επιδεινωθεί ακόμα περαιτέρω σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους και τις ανάγκες του λαού μας σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και με το νομοσχέδιο το οποίο αύριο εισάγεται στην Ολομέλεια για συζήτηση του Υπουργείου Υγείας. Αντίστοιχα, η αντιφατικότητα της κυβέρνησης αντανακλάται και από στην ουσία κατάργηση των μέτρων πρόληψης. Εσείς δεν ήσταν, όχι εσείς προσωπικά, η κυβέρνηση δεν ήταν που πριν λίγο διάστημα κηρύξατε εν ώψη τουριστικής περίοδου του τέλους της πανδημίας. Και από την άλλη διατηρείτε τους χιλιάδες υγειονομικούς σε αναστολή εργασίας λόγω της πανδημίας, όπως μας είπατε
Λέγατε και το προηγούμενο διάστημα. Απ' τη μία λοιπόν υποχρεωτικός εμβολιασμός, από την άλλη όχι υποχρεωτική εξασφάλιση από το κράτος της έγκαιρης, ασφαλούς και αποτελεσματικής δωρεάν κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού. Και φυσικά αξιοποιείται ο εμβολιασμός από βασικό όπλο και δίνεται δικαίωμα προς αυτήν την κατεύθυνση, από βασικό όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας να μετατρέπεται σε εργαλείο εκβιασμού και ανατροπής εργασιακών σχέσεων. Και χιλιάδες υγειονομικοί φυσικά να εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Εμείς το έχουμε δηλώσει επανειλημμένως και στην προηγούμενη συζήτηση, αλλά και το προηγούμενο διάστημα ως κόμμα. Φυσικά και είμαστε και υποστηρίζουμε και διεκδικούμε τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια ως δικαίωμα και ανάγκη για την προστασία από τον κορονοϊό. Επισημαίνουμε φυσικά τη βαρύτητα που έχει εμβολιασμός των υγειονομικών. Δεν το ανέρει κανένας αυτό και αυτό που είπατε και εσείς και λέτε. Καθώς και ότι το όπλο των εμβολίων δεν μπορεί να υποκαταστήσει όμως όλα τα προληπτικά μέτρα και τις ελλείψεις του συστήματος υγείας. Άρα λοιπόν, επειδή υπάρχουν νέα δεδομένα επιστημονικά, νομίζουμε ότι πρέπει η κυβέρνηση, γιατί το νομοθέτημα με νομοθέτημα αλλάζει. Δεν μπορεί να λέει, εντάξει, νομοθετήσαμε, άρα επειδή νομοθετήσαμε, μέχρι 31-12 θα είναι σε αναστολή. Αύριο είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, φέρτε μια τροπολογία να ψηφίσουμε την άρση των διοικητικών αυτών μέτρων, των υγειονομικών σε αναστολή, προκειμένου να γυρίσουν στις δουλειές τους, παίρνοντας, λαμβάνοντας ή κατά τόπους μονάδες όπου εργάζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας και των ίδιων αλλά και των άλλων εργαζομένων. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά για τη δευτερολογία σας. Είπατε ότι λίγο πολύ σας είπα τα ίδια πράγματα που σας είπα και στις αρχές Μαρτίου. Περίμενα από το δικό σας κόμμα τουλάχιστον να εκτιμούσε ακόμα και αν διαφωνεί τη συνέπεια. Ότι προφανώς δεν θα σας έλεγα διαφορετικά πράγματα από αυτά που σας λέω σήμερα, από αυτά που σας είπα τον Μάρτιο. Πάμε λίγο όμως να δούμε τώρα. Γιατί εδώ πέρα κάποια στιγμή και η αντιπολίτευση συνολικά θα πρέπει να αποφασίσει τι πολιτική θα ακολουθεί. Έγινε άρση των μέτρων βάσει των επιδημιολογικών στοιχείων. Και η άρση των μέτρων ξεκίνησε από 1η Μαΐου, αλλά αντιστοίχως ήδη από τον Απρίλιο είχαμε πάει σε μια μεγάλη άρση. Το σύνολο των κομμάτων, το σύνολο, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Μέρα 25 και Ελληνική Λύση, έκαναν μια κριτική στο Υπουργείο Υγείας ότι λόγω του τουρισμού έρχεται να άρει μέτρα, ενώ εμείς λέγαμε εξ αρχής ότι η άρση των μέτρων συνδυάζεται άμεσα με ό,τι κάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο που έχουμε μια ύφεση στον κορονοϊό στην Ευρώπη. Σήμερα βλέπετε ότι και οι σκληροί δείκτες είμαστε κάτω από τους 200 ασωληνωμένους. Δηλαδή, ενώ έχουν περάσει 2 εβδομάδες από το Πάσχα, άρα βλέπουμε συνολικά τις συνέπειες που υπάρχουν από την μεγάλη εβδομάδα το Πάσχα, τις εορταστικές εκδηλώσεις, πάλι υπάρχει μια μείωση και των κρουσμάτων, μείωση και των διασωληνωμένων. Διότι ακριβώς αυτή τη στιγμή η επιδημιολογική εικόνα, όχι για τον τουρισμό, αλλά γιατί αυτό είναι το φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη, ακόμα και σε χώρες που βλέπετε που δεν εξαρτώνται από τον τουρισμό, επειδή πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, αλλά έχουμε καλύτερο καιρό. Επειδή έχουμε φτάσει σε πολύ ψηλή εμβολιαστική κάλυψη, που για να φτάσουμε σε αυτήν την ψηλή εμβολιαστική κάλυψη, πάρθηκαν πάρα πολύ δύσκολα μέτρα. Και αν βλέπετε τη διαφορά των θανάτων σήμερα από τους θανάτους τον Ιανουαρίου, που πάλι τον Ιανουάριο ήμασταν με την Όμικρον, σε μεγάλο βαθμό, αν όχι σε απόλυτο βαθμό, συνδυάζεται με το γεγονός ότι εμβολιάστηκε κόσμος που έχει φτάσει στο 85% στο γενικό πληθυσμό, στον ενήλικο πληθυσμό και άνω του 90% στον πληθυσμό άνω των 60. Και αντίστοιχα, προφανέστατα, είχαμε τις δυνατότητες να πάμε σε αποκλιμάκωση. Οι υγειονομικοί συνδυάζονται με τη συνολική πορεία της πανδημίας. Η πανδημία δεν έχει φύγει, μας δίνεται η δυνατότητα μιας αποκλιμάκωσης και το κάνουμε αυτό. Αλλά όπως υπάρχει κόσμος που είναι επικουρικός και καλύπτει θέσεις COVID και βρίσκεται και ανανεώνονται οι συμβάσεις του ακριβώς γιατί αναγνωρίζουμε ότι ακόμα υπάρχουν στα νοσοκομεία οι συνθήκες COVID και ανανεώνουμε τις συμβάσεις. Αντίστοιχα, δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς αυτή τη μεταβλητή για τους υγειονομικούς οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν. Προφανέστατα, έχουμε το όριο της 31-12. Είναι δυναμικό το φαινόμενο. Δεν αρνείται κανείς αυτό το οποίο λέτε.
βάσει της εικόνας η οποία θα διαμορφωθεί, μπορεί το 31-12 να συνεχιστεί, μπορεί το 31-12 θεωρητικά σε μια προσέγγιση όπου πια δεν πάει να κάνει άλλη κίνηση, πανδημία και πλέον ευωδώνεται το θετικό σενάριο που θέλουμε να πιστεύουμε ότι από εδώ και πέρα θα είναι συνεχώς μειούμενη η πανδημία, θα μπορούσε να υπάρχει άλλη απόφαση. Στην παρούσα όμως φάση υπάρχει πανδημία, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το Σεπτέμβριο. Μας το λένε οι διεθνείς φορείς ότι ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ύφεση. Ευελπιστούμε αυτό να συνεχιστεί και στην πορεία και ο κορονοϊός να ακολουθήσει την πορεία που ακολουθούν οι πανδημίες, ότι στο δεύτερο προς το τρίτο έτος αρχίζουν πια να φθήνουν και να γίνονται ενδημικές καταστάσεις. Αλλά ωστόσο αυτό δεν μπορεί να το προσυπογράψει κάποιος. Και συνεπώς οι συνθήκες υπάρχουν και με συγχωρείτε και το λέω και σας το ξαναλέω, ειδικά για το κομμάτι που αφορά γιατρούς και νοσηλευτές, οι απαιτήσεις της πολιτείας είναι πολύ μεγαλύτερες. Γιατί απευθυνόμαστε κατεξοχήν στο σκληρό πυρήνα των ανθρώπων που διαχειρίζονται το δημόσιο αγαθό της υγείας. Και άρα εκεί πέρα θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να πιστεύουν στην επιστήμη, να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, να προστατεύουν και τον εαυτό τους, να προστατεύουν και τους άλλους.